αποκαλυπτικής. Ακόμη, όροι χαλκουργίας, συλλογής πυλήνων ή αλήνων σκευών και κοσμημάτων, ως και της παραδοσιακής τεχνολογίας που πλούσια υπάρχει στον Άθωνα, περιμένουν τους ειδικούς ερευνητές προκειμένου να αξιοποιηθούν πρεπόντως, αφού πρόκειται για τα πολυτιμότερα κοιμήλια της Ορθοδόξου αλλά και ελληνικής παραδόσεως. Θέλως να αντιληφθούμε τη σημασία και τον υψηλό ρόλο του Αγίου Όρους στη σύγχρονη μετασχηματισμένη Ευρώπη, να το παρουσιάσουμε όχι απλώς ως κάτι το αξιοθαύμαστο που είναι, ούτε σαν κάτι μουσιακό του βυζαντινού μας πολιτισμού που το ανακαλούμε από το νεκρό παρελθόν, αλλά με βάση αυτό και την όλη δομή του, να προβάλλουμε την πνευματική ζωή του σήμερα που τόσο έντονα παρουσιάζεται ως κάτι το ζωντανό και ακμάζον, με την ύπαρξη τόσων μοναχών, ως ένα άκρος πνευματικό γεγονός που άπτεται του ανθρώπου ως προσώπου. Θα λέγαμε εδώ ότι το Άγιον Όρος είναι σήμερα το κατεξοχήν θέμα προβολής μας προς τα έξω. Τούτο όμως δεν γίνεται ευκαιριακά, βιαστικά και δημοσιογραφικά. Το πνευματικό αυτό κεφάλαιο που καλείται αγιορητικός μοναχισμός πρέπει να πάρει την πρέπουσα θέση του σε εθνικό, επιστημονικό, πολιτισμικό επίπεδο. Προς τούτο απαιτείται ενδιαφέρον, υπευθυνότητα, προγράμματα και πιστώσεις για ειδικές εκδόσεις, εκθέσεις και συνέδρια. Οι ελάχιστες συστηματικές εκδόσεις που έχουν γίνει τεχμηριώνουν το πολυδιάστατο. Ο Άγιος Όρος είναι ποικίλη εθνικοηθική δύναμη και πρέπει να ακουστεί δεόντως. Λέγοντας αυτά, επουδενή φρονούμε να μεταβάλει την παραδοσιακή μοναστηριακή του μορφή και τακτική. Απλώς να δώσει πνεύμα και νόημα ζωής και συνετή ανθρώπινη τοποθέτηση στον παρόντα κόσμο. Και πράγματι έχει πολλά να προσφέρει στη σημερινή Ευρώπη που παρουσιάζει έντονα πνευματικό κενό και ηθική αποσύνθεση με την απουσία υψηλών ιδανικών και αξιών στις ψυχές των πολλών. Όλα αυτά εκεί αλλά και εδώ στην Ελλάδα είναι μια απόρρεια που φαίνεται άφησε η τεχνολογική ανάπτυξη, η καταναλωτική και υλοκρατούμενη εποχή που μόνη της δεν αφήνει περιθώρια για ψυχική ανάταση και υπερβατικό προσανατολισμό. Ένας άλλος βασικός πλούτος του Άθωνα είναι τα χειρόγραφα, οι βιβλιοθήκες των μονών και σκητών. Από την πρώτη εμφάνισή τους, τα μοναστήρια εφρόντισαν να καταρτήσουν βιβλιοθήκες για τις πνευματικές ανάγκες των μοναχών. Έτσι, ως την πτώση της Κωνσταντινούπολης, που είναι ένας ιστορικός σταθμός, φαίνεται πως στο Άγιο Όρος είχαν επισορευθεί διαμεταφοράς δωρεών και αντιγραφής από καλλιγράφους μοναχούς τα πιο πολύτιμα που έχει η πίστη αλλά και οι γνώσεις. Από τα τέλη όμως του 15ου αιώνα άρχισε μια ύπουλη και συστηματική διαρροή πολυτίμων χειρόγραφων κωδίκων προς τη Δύση, που δυστυχώς συνεχίστηκε ως τα μέσα του 19ου αιώνα. Από τότε τέθηκε ένα οριστικό τέρμα στις απώλειες, υπεξαιρέσεις και αρπαγές εκ μέρους των ξένων. Πλέον οι χειρόγραφοι κώδικες φυλάσσονται άκρως αυστηρά και σήμερα σε πυροστεγείς χώρους. Γεγονός πάντως είναι ότι εκλάπησαν κάποιες χιλιάδες τόμων χειρογράφων. Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών Θεσσαλονίκης, που από το 1969 άρχισε μια μεθοδική διαρεύνηση των χειρογράφων του Όρους, αναφέρει ότι ενέρχονται σε 16.000 τόμους σε όλες τις βιβλιοθήκες. Σε αυτές πρέπει να προσθεθούν και περίπου 1.500 τόμοι ξενόγλωσση. Από όλον αυτό τον ανεκτήμητο θησαυρό, που τόσο μεγάλο αριθμό δεν υπάρχει αλλού, οι 3.500 περίπου χειρόγραφοι τόμοι είναι σε περγαμηνές. Ακόμη, ως άκρος πολύτιμα είναι τα πολλά τυπικά και χρυσόβουλα, τα σιγήλια και φυρμάνια. Πέραν των ελληνικών υπάρχουν ρωσικά, ρουμανικά, σερβικά, τουρκικά, που όλα μαζί συνθέτουν κάτι το πολύτιμο σήμερα και ως προς την ιστορία της Βαλκανικής. Ως προς τις χιλιάδες έντυπους τόμους υπάρχουν και πολύτιμες εκδόσεις και μάλιστα από την αρχή της τυπογραφίας, 15ος αιώνας. Μερικές εκδόσεις που είναι σπάνιες στον κόσμο έρχονται ξένα πανεπιστήμια αλλά και μελετητές προς αντιγραφή. Ας σημειωθεί ότι η σχετική με το Άγιον Όρος βιβλιογραφία, σε εργασίες, δηλαδή βιβλία, μελέτες και άρθρα, ανέρχονται σήμερα σε περίπου 3.500. Από αυτές περίπου 1.200 έχουν γραφεί από Έλληνες. Το Άγιον Όρος ενέπνευσε και ασχολήθηκαν λογοτέχνες, πεζογράφοι, ποιητές, ερευνητές, ιστορικοί που το επισκέφτηκαν ή και μόνασαν σε αυτό και έγραψαν. Φαίνεται πως το Άγιον Όρος είναι η πιο πρωτότυπη και ιδιόρυθμη πολιτεία της γης. Αφού του άρχισε, όλα σταμάτησαν αμετακίνητα μέσα στον χρόνο και διατηρούν ζωντανή την ιστορία και το πνεύμα του Ορθοδόξου μοναχισμού και παραδίδουν ως σαν σκυτάλι από γενεά σε γενεά το βαθύ περιεχόμενό του. Στον Άθωνα δοξάστηκε το ανθρώπινο είδος, αφού πλήθη ανθρώπων, βαδίζοντας στην οδό της Χριστιανίας, έφτασαν στις κορυφές της Θείας Δόξης. Έτσι το Όρος υπήρξε φάρος πνευματικής ακτινοβολίας και κέντρο αρετής και αγιοσύνης.
Ο Άθος είναι όρος Άγιον. Δεν αγίασε όμως το όρος τους ασκητές, αλλά αυτοί αγίασαν το όρος. Παράλληλα, δεν παυβηναίνει και μια πνευματική αιστεία της πολιτισμένης ανθρωπότητας. Και γεωγραφικό συγκρινόμενο λέγουμε ότι προσφέρει ηθικά και πνευματικά τούτος ο χώρος κανείς άλλος σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος τόπος αποκλειστικά αφιερωμένος στην προσευχή, στην άσκηση, στη λατρεία του αληθινού Θεού. Είναι και παραμένει λιμήν σωτήριος των θελόντων σωθήνε. Η Εκκλησία και το έθνος πολλά οφείλουν στον αγιορείτικο μοναχιάρχη η έπαλξη, ο άγρυπνος θεματοφύλακας της φυλής. Σιωπηλά, αλλά πραγματικά το αγιώνυμο όρος, πρωτοστατεί ως γνήσια συνέχεια του Βυζαντίου και αναπόσπαστο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην προσπάθεια διατηρήσεως της αμωμήτου ορθοδόξου πίστεως του ελληνικού ιδεώδους και γενικά της πολιτιστικής ταυτότητας του γένους. Να τονιστεί ότι δεν έγινε λόγος για την προσφορά και συμμετοχή των αγιοριτών στους εθνικούς αγώνες και μάλιστα την περίοδο του 1821 και τα δεινά που υπέστησαν από τους Τούρκους. Έχουν δε πάντα οι μοναχοί ακμαίο εθνικό φρόνημα. Έγινε φανερό ότι στο χώρο του Άθωνος τον πρωτεύοντα ρόλο παίζει η πίστη στους οικιστές του μοναχούς, δύναμης κατανικά στην ψυχή των μοναχών τον παρόντα αισθητό κόσμο, έτσι ώστε κάνουν τη μεγάλη υπέρβαση της ζωής, ζώντες στη σιωπή και ερημία που σημαίνει εσωτερικότητα και όχι απομόνωση. Τι είναι άραγε ο μοναχός? Μοναχός εστι δία φύσεως διηνεκής και φυλακή αισθήσεως ανελιπής, ιγνισμένον σώμα και καθαρμένον στόμα και πεφωτισμένος νους. Μοναχών ούχ η κουρά και η περιβολή συνίσθηση, αλλά ουράνιος πόθος και η έμφεος πολιτεία. Ποιον τέλος το νόημα και το μήνυμα που μέσα στη σιωπή τον αγγέλει ο Άθος? Ποια η σημασία του για τον άνθρωπο που ζει μέσα στην κρίση του παρόντος? Γνωρίσματα δε της κρίσεως είναι η απώλεια της ουσίας μας, στο βαθύ νόημα της ύπαρξεώς μας. Τελούμε κάτω από το κράτος τυφλών απροσώπων δυνάμεων στο όνομα ενός αθέου ανθρωπισμού. Το μήνυμα πάντως προσφέρει το Άγιον Όρος συνίσταται στην πρόσκληση προς αυτοσυγκέντρωση, προς ψυχική περισυλλογή, προς επιστροφή στο ουσιώδες που προεκτείνεται μέσα από εμάς και πέρα από εμάς. Μόνο δι' αυτής της επιστροφής στο εσωτερικό σύμπαν της ψυχής συναντάμε το Θείον και μαζί την έβρεση του εαυτού μας. Στη συνάντηση αυτή υπάρχει η γαλήνη της ψυχής, η αισιοδοξία της ζωής, η εσωτερική πληρότητα. Ταύτα πάντα πλούσια έχουν οι μοναχοί, οι οποίοι είναι απόλυτα κάτοχοι της αληθείας και βιώσεως της πίστεως. Μόνον έτσι γινόμεθα ελεύθεροι, εφόσον αναγνωρίζουμε και σεβόμεθα ό,τι ανώτερο υπάρχει υπεράνω μας. Δεύτεν, αναβόμε εις το όρος Κυρίου. Άθλο σωματικό αποτελεί ανάβαση στην κορυφή το Άθωνος. Το τόλμημα απαιτεί και δύναμη ψυχής. Η κορυφή αποτελεί κατάληξη του γρανιτένιου κόνου. Το ύψος του είναι 2.033 μέτρα. Δεν γίνεται εδώ λόγος το τι έγραψαν οι αρχαίοι ιστορικοί για τον Άθο, ούτε τι πρότεινε ο αρχιτέκτονας Δεινοκράτης στο Μέγα Αλέξανδρο. Πάνω στο κατακόρυφο το μικρό ναέδριο της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ο Άθος θεωρείται ένα δεύτερο θαβόρ, που φαίνεται είναι προορισμένο να διαιωνίζει το γεγονός της μεταμορφώσεως στις ψυχές κατά πολύ πνευματικό τρόπο. Και πράγματι, εδώ στον Άθωνα, γενικά μυριάδες φιλερήμων ψυχών επανέλαβαν στον εαυτό τους το γεγονός της μεταμορφώσεως, δηλαδή βάδισαν στην οδό της πνευματικής ζωής προς σωτηρία και θέωση. Πολύ συμβολική η παρουσία αυτού ακριβώς του ναού. Τούτη κορυφή έχει πολύ χάρη, έγλη, δόξα από άλλες κορυφές και άλλα προσκυνήματα. Είναι η κορυφή του θεοσκέπαστου όρους του περιβολιού της Παναγίας. Αλλά και από φυσικής πλευράς, σαν βρεθεί κανείς εδώ πάνω, διαπιστώνει ότι ευρίσκεται σε υψηλό παρατηρητήριο. Είναι δε το μοναδικό μέρος της Ελλάδος, από όπου με αίθιο καιρό φαίνονται τα Δαρδανέλια, όπου πλέον στο βάθος το πνευματικό κέντρο της φυλής η Κωνσταντινούπολης. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται. Γίνεται με τον αγώνα του για αγιασμό και προχωρεί προς τα άνω, προς την κορυφή του Άθου της Αγιότητας. Και στον Άθωνα φτάνουν οι αιτοί της ψυχής, που παίρνουν στα πολύ σοβαρά τη Βασιλεία του Θεού και την απόκτησή της πάση θυσία, και πάντα με σκληρό ισόβιο αγώνα.
Φανερό πως οι μοναχοί στη γη θέλουν να κάνουν για το Θεό και την ψυχή τους ό,τι περισσότερο μπορέσουν. Όχι ό,τι λιγότερο ή καθόλου, όπως συμβαίνει με τους πολλούς ανθρώπους του κοινωνικού συνόλου. Ήθε η όλη αυτή προσπάθεια δια της ταινίας αυτής να οδηγήσει σε προβληματισμό, να ωφελήσει ψυχικά ανθρώπους, ενώνοντάς τους με την Εκκλησία και τα σωτήρια μυστήριά της. Κύριε ευχή, ήθε να είναι υπέρ του αγιονίμου όρους. Και δοξάστηκε στην ταινία «Η Παναγία Δέσποινα του κόσμου, η κυρά του αγιονίμου όρους». Ήθε η χάρη, ευλογία και βοήθειά της να συνδράμει και ενισχύσει την βαλόμενη ορθοδοξία και τον ελληνισμό από τους ποικίλους κινδύνους και προσβολές, ώστε να κρατηθεί στα πάτρια σωτήρια και αιώνια. Να ελεήσει και τους προσφέροντας και κοπιάσοντας για την ταινία, και να οδηγήσει το ιερό της περιβόλη σε συνεχή πρόοδο και πνευματική ακτινοβολία και κατά την τρίτη χιλιατηρίδα. Άγιον όρος, Άγιον όρος της Παναγίας, είναι ο τρόνος. Άγιον όρος, Άγιον όρος, στράφτη και βρόντα του Θεού ο λόγος, του Θεού ο λόγος.
of history and myth. The land where a magnificent civilization was born 1,000 years before Christ. Here, the concepts of philosophy, science, politics, and the arts were nurtured and became the heritage of the Western world. Greece is also the land where Christianity found a fertile soil to spread its message to Europe. Greek philosophy and the Greek language were among the tools the disciples of Christ relied on to teach about their Lord's message to the nations. In this land, the Byzantine Empire built the core of its 1,000-year existence. It is the land of a people who love freedom and life with a real passion. Throughout the various stages of its life, Greece and her people have created mythologies and written heroic pages of history. 2,000 years later, Greece is still a land of history and legend, a land of mystery and myth, a land of faith and miracles. Terry Casey for International Vision. Today we will visit Western Greece and an island that is the home of a celebrated Greek saint, as well as the site of a strange phenomenon that many people don't hesitate to call a miracle. The island is Kefalonia, and every year in the middle of August, people celebrate the memory of a saint who performed miracles empowered by his deep faith. Saint Gerasimos was a monk. He lived in Mount Athos and Palestine during the 16th century before he settled to the island of Kefalonia, where he lived until his death in 1576. There he founded a monastery and performed numerous miracles. He had the power to heal and also had insight to the future. Orthodox faithful, as well as the official church, attest to the miracles that continue to modern days. In turn, the faithful show their reverence during a special festival dedicated to the memory of their saint. Now, during this festival, a joyful procession takes place. The body of the saint is carried at the head, and thousands of people follow to the saint's church, where they can pay their respects to the miraculously preserved remains. Των Αγίων ενδόξων μεγάλων ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων πατέρων και μητέρων ημών, του Οσίου Πατρόφημων, Γερασίμου του Νέου Αστικού και Θαυματούου και Προστάτου ημών, που τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κύριε Θεόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησόμε και σώσον ημάς. Κύριε Θεόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Κεφαλονιά. Today is a great day for the island of Kefalonia and its people. I'm here to celebrate the feast day of Saint Gerasimos, and I wish to everyone, the locals who live on the island, and all the Greeks around the world, that they enjoy the blessing of the saint. The island of Kefalonia is one of the numerous islands that, along with the mainland, constitute the modern Greek state on the southeast part of the Mediterranean Sea. Kefalonia, like the other Greek islands in the Ionian Sea, was seized and ruled by a succession of foreign powers from the time of its fall to the Romans in 189 BC until its annexation to Greece in 1864. Kefalonia is the largest of the Ionian islands, with an area of about 300 square miles.
It has an irregular coastline, and it is mountainous. The main towns are Argostoli, the capital of the island, and Lixouri. The island's population is about 30,000. The principal industries on the island are fishing, agriculture, and tourism. Besides the obvious attractions like endless sunshine, beautiful beaches, and proximity to many cultural sites, Kefalonia offers visitors another important advantage. Its people, who embrace life at its fullest and know how to enjoy every little moment. Wine Festival is a famous gathering to celebrate the new wine season and to bring people together in song and dance. As serious as they are about their entertainment, Greeks are equally serious about their religious life. In fact, such festivities happen around major religious holidays and near the church celebrating on a particular feast day. Our story begins around such a religious holiday. On the other side of the island, we come to the site of a phenomenon so strange that the locals don't hesitate to call it a miracle. We have come to the small village of Markopolo, some 18 miles from the capital of the island. We are at the site of the Church of the Virgin Mary, visited by thousands every year on the feast day of the Mother of God on August 15th. We have come here to pray at the Church of the Virgin Mary and receive her grace. We also wanted to see the snakes, which are famous around the world. I know that they come out on the 6th of August, the day of the Transfiguration, and then disappear after the day of the Virgin on the 15th. They're harmless, we can handle them, and they don't attack anyone. For many of us, their appearance is a miracle. After the big earthquake, the old church was destroyed and only the steeple remained. That steeple is where the snakes come from every year on the 6th of August. Sometimes 10 snakes, sometimes fewer. If for any reason the snakes don't show up, something bad happens to the island and the country. I strongly believe this. After all, our religion is full of miracles like this one. And you know what? When you pray for something, it will happen, if you have faith. And if you have faith, everything falls into place. They're not big, probably 2 feet long, and you can see on their foreheads and on their tongues the sign of the cross. It's a story that's been passed along for generations. It's a big story. That's why you get Christian faithful from all over Greece who come to visit the site and see the snakes. I believe it's a miracle, and I'm very happy that I live here and witness this event every year. Yes, it is a miracle. The miracles of Christ are important as a kind of norm or a paradigm for anything that claims or is said to be a miracle. And basically, Christ performed miracles always with a very specific purpose. They weren't for show or display. They were for a reason. And that reason, that purpose, was always to restore a right relationship between God and the individual or the community that was the recipient of this miracle. So Christ performed miracles. Christ amazed people. Christ brought people to a place where they could wonder about God and be open to God. Why? So that they could enter into or return to a right relationship with God through the agency of the miracle. And I think something similar seems to be happening in this church, in as much as the right relationship between humanity and non-human creation has been restored. And it's certainly something that brings people out in wonder. I mean, it's an amazing event, and people are drawn and have been drawn to this church to witness this phenomenon. Some of them might simply be curious,
But having arrived there as a curious tourist, let's say, they very well could have a powerful faith experience that could transform their lives. Why would visitors from all over Greece and abroad come to this small village in pilgrimage to a small, insignificant church? Is it the site of a miracle, as many of the devout visitors believe? To find an answer to our question, we have to go back in history, almost six centuries ago. Our story begins in the year 1400. Now, where the church stands today was the site of a convent dedicated to the Virgin Mary. The Greek Orthodox Christian nuns lived and prayed here in peace until the day when a pirate ship was spotted from the convent's tower. Their destination and their pirate colors made their target very apparent. They were headed to the convent that had a plentiful supply of food from cultivating the surrounding fields. They also stored many artifacts and valuables donated by the local faithful. The first attack was swift. The pirates raped, pillaged, and plundered the convent. Their attack was carried from port to port and pirate to pirate. Forty years later, in 1650, the convent and its nuns once again fell prey to another ship full of murderous pirates. After the second attack, the convent lay abandoned and silent for many years. Then it was reopened as a convent to nuns in service of the Virgin Mary. It's unfortunate, but true, that many of us know very little about monasticism in the Orthodox Church. And although most of us have seen or are at least familiar with monks, male monastics, many of us are completely unaware of the fact that we also have a very strong and ancient tradition of nuns in the Orthodox Church as well. And they have been there from the very beginning, just like the male monks have been, and they have left their mark on our tradition. And they have contributed to our faith in a very remarkable way. It's unfortunate that more of us aren't aware of these women and what they have done. In terms of the life that they lead as nuns, it's very similar to the life lived by their male counterparts. They generally live in community. They live lives of great simplicity that are organized around intense prayer, a fairly rigorous manual labor. They very often are involved in the welfare of the local community outside the walls of the convent, and in some cases work very actively staffing hospitals and retirement homes and things of that sort. So on the one hand, they are definitely devoted to their religious life, but they are also very much concerned about the life of the world. The focal point for the church's visitors is an old silver icon of the Mother of God. For Orthodox Christians, icons, or holy images of persons and events, are an integral part of an act of prayer, not as objects of worship, but as representations for veneration. They serve only as reminders to instruct and assist the faithful in their prayers. The silver icon of the Virgin Mary is the same icon that played an important role during a third attack of the convent in the year 1705. This time, however, the pirates' mission was not successful. According to legend, when the pirate ship appeared on the horizon, the nuns rushed to the church and began to pray fervently to the Mother of God for her protection from the evil that was on the way. Pirates threw anchor at the small port of Cattelio, rowed ashore, and made their way to the convent, expecting to see helpless, frightened nuns. What they saw instead astounded them. Oh.
The convent was filled with snakes hissing and slithering across the floor. The pirates noticed something even more odd. The snakes had tiny white crosses on top of their heads and on their tongues. The crosses looked exactly like those on the black habits commonly worn by Orthodox Christian nuns. As legend has it, the Virgin Mary had heard the nuns' prayers, and in order to protect them from the murderous intentions of the pirates, she had turned them into snakes. The pirates were afraid to go into the convent. They abandoned their plans of looting and instead set the building on fire and left the island, never to raid again. The flames consumed half of the village, while the entire convent was destroyed. The only item to be recovered from the ashes was the silver icon of the Virgin Mary, which was left miraculously intact. The villagers saw this as a symbol of God's will and decided to build a church honoring the Virgin Mary. The church was built around the silver icon in the year 1710 on the same location where the convent once stood. According to the tradition here, there was a convent of nuns who were attacked by pirates who came to rape and plunder. After the third attack, the nuns were transformed into snakes. The same tradition holds that sooner than later, the snakes will be turned back into their human forms. The appearance of the snakes is a miracle. We've looked around every year before the 6th of August and can't find any snakes. We look around after the 15th, and again, you can't find them. If you go around the whole island, you won't be able to locate the same type of snake, 10 feet long. But this particular snake, you won't find it. And it's easy to distinguish because it has the sign of the cross on its forehead and its tongue. I've been studying reptiles, particularly snakes, for a long time. I've devoted about 30 years of my life to studying different phases of snakes' behavior and the ecology of snakes. And frankly, I'm kind of amazed and perplexed with the way that people respond to these animals. Most of the time, they're not particularly aggressive, and we do see situations where maybe 10% of the snakes in most parts of the world are venomous, and yet all of them are treated as if they're tremendously dangerous animals. That's one thing that has always amazed me. Another thing that perhaps scares a lot of people is the fact that maybe they move without legs. Legless locomotion is something that maybe is an intriguing or a scary thing to a lot of people. And last but not least, I think something else that enters into the picture is what people have been taught by their parents. Maybe that's one reason why they've... And most people seem to be so afraid of these reptiles. There's an ancient Greek tradition according to which the souls of the departed either become serpents or are associated with serpents. And I'm thinking, for example, of an episode in the life of Plotinus, who's the famous founder of Neoplatonism. At his deathbed, at the moment he expires, a serpent is seen to wriggle out from the bottom of the bed and disappear into a hole in the ground. And this is taken by everybody to be a symbol of his soul. In Virgil's Aeneid, Aeneas goes to the tomb of his father and he offers these various food and drink sacrifices, which are consumed by a serpent, which again, Aeneas takes to be a symbol, if not the very soul, of his father. And this to me seems to be an intriguing parallel between the serpents that we see in the church in Kefalonia, which are said by the inhabitants there to be the souls or the person somehow of a group of nuns. It's a natural phenomenon connected with religion. Because on a regular date,
every year, and always at the same location, around the steeple of the old church, we have the appearance of a certain kind of snake.